τρίτος τίτλος για την ομάδα αυτή μέσα σε 1,5 χρόνο. Οι τρεις τίτλοι που έχουν συμπληρώσει τους προηγούμενους 52 που προϋπήρξαν. Και όλα έτοιμα λοιπόν για την απονομή του κυπέλου. Είναι πάντα απευθείας μετάδοση της δημόσιας τηλεόρασης από το κλειστό τα δύο αωράκια στις παρυφές του Ηρακλείου, στη βιομηχανική ζώνη. Εδώ στην Μανολόπουλος, Αργύρης Πετουλάκης. Το υπόλοιπο προπονητικό στάφ εδώ. Πετουλάκης ξεκίνησε από Περιστέρι. Πετουλάκης που πέρασε Μακεδονικό, Πανελλήνιο, Ρέθυμνο. Πάω ΚΑΕΚ, ξανά Περιστέρι. Εδώ Μάνος Παπαδόπουλος, ο αντιπρόεδρος πια του Παναθηναϊκού. Επίσης μεγάλη ιστορία ως παράγοντας χρόνια πια στον Παναθηναϊκό. Και τώρα κυρίες και κύριοι. Στο staff το παραγωγικό είναι και φυσικά και ο μεγάλος Φραγκίσκο Σαρβέτης. Το 26 προσωπικό τροπέο. Προπονητές της ομάδας και το staff. Είμαστε έτοιμοι. Είναι η απευθείας μετάδοση πάντα της δημόσιας τηλεόρασης για την κορυφαία στιγμή της βραδιάς που είναι η απονομή του κυπέλου, του 15ου κυπέλου. Και καλείται ο Δημήτρης Διαμαντίδης μέσα σε γενικό χειροκρότημα δικαίως. Ο Διαμαντίδης με 7 πόντους σήμερα, 6 ασίστ και ρέκορ μαντιά συμμετοχών με 10 παρουσίες σε τελικό και μάλιστα έχει 8 στα 10 ο Δημήτρης Διαμαντίδης. 8 στα 10 σε τελικούς. Ο Δημήτρης Διαμαντίδης, διαχειρός Αρισίδη Γολέμη και κυπελούχος Ελλάδας 2014 ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός είναι κυπελούχος Ελλάδας 2014. Ο Παναθηναϊκός υψώνει τον 15ο τρόπο κυπέλου στην ιστορία του, τον 55ο τίτλο στην ιστορία του και τον πρώτο φετινό. Νομίζω ότι έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα, Γιώργο Καλαφατά, ξέρετε το ημίχρονο, είναι ένας δίκαιος τίτλος. Σαφώς. Δίκαιος. Πολύ δίκαιος. Εντάξει, είδαμε ένα πάρα πολύ ανταγωνιστικό πρώτο ημίχρονο και μετά νομίζω είδαμε την πραγματική διαφορά των δύο ομάδων. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν σήμερα είχε στους 6 πόντους τον Γιάνκοβιτς, στους 8 τον Μπράμο, στους 17 τον Γκάρι, στους 4 τον Μπατίστ, στους 11 τον Φώτση, στους 6 τον Νούκη, στους 7 τον Λάσμε, στους 4 τον Μαυροκεφαλίδη, στους 7 τον Διαμαντίδη, στους 13 τον Μασιούλης, στους 7 τον Παπά. Και μπορούμε να πάμε, αφού ολοκληρώσουμε τα πλάνα της απονομής, βλέπουμε εδώ τον Μπράμο, τον Νούκη και τους υπόλοιπους, εδώ το fair play από νικητές κοιτημένους και γρήγορα πάμε να δούμε και να ακούσουμε τον Δημήτρη Διαμαντίδη. Γιάννη Νάτου, σε ακούμε. Είμαστε λοιπόν με τον Δημήτρη Διαμαντίδη, με τον άνθρωπο που σήκωσε το κύπελο για τον Παναθηναϊκό. Δημήτρη, ποτέ δεν μπορείς να συμβιβαστείς με κάτι λιγότερο από έναν τίτλο. Όσο παίζεις, θα προσπαθείς για να κερδίσεις, έτσι δεν είναι? Σίγουρα, όταν αγωνίζεις σε μια ομάδα σαν τον Παναθηναϊκό, ο στόχος σου είναι να κερδίσεις κύπελα και τρόπαια. Ήταν ο πρώτος της χρονιάς, είμαστε πολύ χαρούμενοι που καταφέραμε και το κερδίσαμε. 5 μήνες μέχρι τώρα παλεύουμε, ήταν το πρώτο, καταφέραμε και κερδίσαμε. Θα το χαρούμε σήμερα, από αύριο όμως έχουμε δύσκολη συνέχεια. Στο πρώτο ημίχρονο ο Άρης σας πήγε στα ίσια. Τι άλλαξε το δεύτερο? Κοίτα, στο πρώτο ημίχρονο δεν ήμασταν πολύ σοβαροί στο καλό μας το κομμάτι το οποίο στηρίζουμε, είναι η συνάμυνα. Δεν παίξαμε πολύ καλά στην άμυνα. Ο Άρης είχε καλές επιλογές, κατάφερε να είναι μέσα στο παιχνίδι. Στο δεύτερο ημίχρονο όμως βελτιώσαμε την άμυνά μας. Νομίζω ότι πήραμε και τη διαφορά και καταφέραμε, πήραμε το παιχνίδι. Δημήτρη, θεωρείς ότι είναι καλός γεγονός για το Παναθηναϊκό το ότι ξεκινάει τη χρονιά με τίτλο? Θα σου πω κάτι, δεν είναι καλός ή κακός. Εντάξει, σήμερα καταφέραμε και κερδίσαμε. Τελείωσε αυτό, είμαστε χαρούμενοι. Συνεχίζουμε και πάμε για τα επόμενα παιχνίδια. Είναι μεγάλη χρονιά, έχει πολλά παιχνίδια. Είναι κάτι όμορφο, θα το χαρούμε όπως είπα και πριν σήμερα. Αλλά από αύριο έχουμε να κοιτάξουμε και τις άλλες δύο διοργανώσεις που έχουν, Πρωτάθλημα και Ευρωλίγκα. Η αλήθεια είναι ότι τα χαμόγελα σας πηγαίνουν στα πρόσωπά σας. Αν τα κρατήσετε, Δημήτρη. Σίγουρα. Εντάξει. Την υγεία μας να έχουμε και όλα καλά. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ακούσαμε και τον Δημήτρη Διαμαντίδη. Δεν ξέρω ο Γιάννης Ράνιος αν μπορεί να βρει και κάποιο παίκτη του Άρη κάποια στιγμή. Ωραία, λοιπόν. Και ο Καλαφατάκη, βλέπουμε εδώ τους παίκτες του Άρη. Του Παναθηναϊκού, με συγχωρείτε. Λοιπόν, ο τελικός κυπέλλου είναι ένας θεσμός. Τι είναι αυτό που θα μας κάνει να τον αναβαθμίσουμε ακόμη περισσότερο?